Όλμο, καλό συνάδελφο και φίλο και πλέον βουλευτή και εκπρόσωπο τύπου για το προσφυγικό. Κοντά μας είναι ο Γιώργος Κυρίτσης. Γεια σου, Γιώργο. Θα μιλάς κοντά στο μικρόφωνο γιατί έχουμε τα γνωστά τεχνικά προβλήματα. Θα μιλάω κοντά στο μικρόφωνο, ναι. Ωραία. Καταρχήν, μιας και έχεις παρακολουθήσει πολύ καλά τα θέματα της Αυγής και ούτω καθεξής, η Αυγή επέλεξε ακόμη μια φορά να κινηθεί με έναν εξωστρεφή τρόπο και να παράξει πρωτογενές υλικό μέσα από αυτό το συνέδριο, σε μια προσπάθεια έτσι να ξαναπροσεγγίσει τον κόσμο και το κοινό της, σε μια περίοδο που η Αυγή χρησιμοποιείται περισσότερο ως όπλο στην φαρέτρα του αντιπάλου. Εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι σαφές ότι αν αυτή τη δουλειά δεν την κάνει η Αυγή και δεν την κάνει, ξέρω εγώ, και το κόκκινο και δεν την κάνει και η εποχή ως ένα βαθμό, δεν θα βρεθεί κανένας να την κάνει με μια πληρότητα ή με μια ή με έναν τρόπο ο οποίος θα έκανε καλό στο ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια του ότι κακά τα ψέματα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει φιλικά ΜΜΕ και είναι απολύτως λογικό το να μην έχει φιλικά ΜΜΕ. Δηλαδή, αν το πάρεις στο επίπεδο των καναλιών, τους μισούς τους έκοψε, τους άλλους μισούς τους έχει βάλει να πληρώσουν για πρώτη φορά στη ζωή τους. Όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να βγάζεις λεφτά από την τσέπη του καπιταλιστή. Είναι καλύτερα να τον ακροτηριάσεις. Με αυτή την έννοια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει φιλικά μέσα, η κυβέρνηση δεν έχει φιλικά μέσα. Αυτό το βάρος εκ των πραγμάτων θα το σηκώσει η Αυγή και αυτό εξηγεί και τις επιθέσεις τις οποίες δέχεται η εφημερίδα. Δηλαδή, στο μυαλό μου, αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ καθαρά. Να πάμε τώρα στο συνέδριο. Έχει ανοίξει μια κουβέντα σε ό,τι αφορά το είναι καλές, είναι κακές οι τάσεις, σε ό,τι αφορά το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα και μοιάζουμε να αναρωτιόμαστε για πράγματα τα οποία ήταν και κεκτημένα και δεδομένα μέχρι πρότινος. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε και έφτασε εκεί που έφτασε ως ένας συνασπισμός ο οποίος περιελάμβανε ως βασικό πυρήνα ένα κόμμα το οποίο ήταν συνασπισμός και διάφορες άλλες πολιτικές οργανώσεις αριστεράς. Αυτό δεν εμπόδισε το ΣΥΡΙΖΑ να έχει την πορεία την οποία είχε. Τα ζητήματα δηλαδή είναι περισσότερο πολιτικά και λιγότερο οργανωτικά. Ένα άλλο πράγμα το οποίο εμένα με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να επικεντρώνουμε το συνέδριο γύρω από τις τάσεις, που είναι και ένα ζήτημα οργανωτικό, είναι ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πετάξουμε το μωρό μαζί με τα μπουγαδόνερα. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι μπορεί κανείς να εξοβελήσει τις τάσεις, μπορεί με βάση την εμπειρία η οποία ήταν αρνητική, διότι όντως, ας πούμε, το ρεύμα όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε ως κόμμα μέσα στο κόμμα, αλλά δεν πρέπει να παίρνουμε, ας πούμε, την κακοήθη μορφή μιας κατά τα άλλα σωστής αντίληψης και διαδικασίας και να την γενικεύουμε. Ιδίως μάλιστα όταν δεν έχουμε και κάτι άλλο να αντικαταστήσουμε, όταν δεν υπάρχουν, ας πούμε, οι αναγκαίες οριμάνσεις για να υπάρξει αυτό το λεγόμενο κόμμα των μελών. Οπότε ενδέχεται μέσα από μια αντιπαράθεση με την λογική των τάσεων να καταλήξουμε σε ένα κόμμα το οποίο θα έχει χαρακτηριστικά, ας πούμε, η ηγεσία, το πόπολο και δεν μεσολαβεί τίποτα άλλο. Εγώ από ό,τι κατάλαβα και από την εισήγηση του Τσίπρα για την ανάγκη να ενισχυθούν τα όργανα Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία, δεν νομίζω ότι αυτό είναι στις προθέσεις κανενός. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν βάζουμε το ζήτημα των τάσεων. Μέχρι στιγμής τις τάσεις, αν βάλουμε το ισοζύγιο, μάλλον θετικό είναι. Να φύγουμε λίγο από τις τάσεις και από την σκληρή κουβέντα του συνεδρίου. Μιας και είσαι και ένας εκ των αρμόδιων για ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που παίζουν, όχι τώρα, τα τελευταία κοντά δύο χρόνια, δεν είναι άλλο από το προσφυγικό. Mm-hmm. Το έχεις περιγράψει και εσύ ως, σχηματικά ως ένα μνημόνιο, όμως το μνημόνιο και μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουμε μια πραγματικότητα που λέει ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας, αφενός οι προσφυγικές ροές έχουν μειωθεί αρκετά, αλλά από την άλλη τα νησιά συνεχίζουν να είναι γεμάτα με κόσμο και μάλιστα σε κακές συνθήκες, αν κρίνουμε κιόλας από την εικόνα της Λέσβου κυρίως, της Μόριας, με όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε καταγράψει, που έχουμε δει σε βίντεο κτλ. Και μαρτυρίες.
Έχουν γίνει συναντήσεις με τους δημάρχους και στο Μέγαρο Μαξίμου με τον παρουσία του Πρωθυπουργού. Πες μας λίγο ποια είναι η από εδώ και πέρα δυνατότητα διαχείρισης ενός προβλήματος το οποίο ούτε το δημιούργησε η κυβέρνηση, ούτε ακριβώς μπορεί να δώσει την ακριβή λύση του. Αλλά η διαχείριση ποια είναι από εδώ και μπρος. Πρώτα απ' όλα πρέπει όχι ακριβώς να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εδώ νομίζω ότι μπαίνει ένα θέμα να ευλογήσουμε τα γένια της ελληνικής κοινωνίας συνολικά, στο μέτρο που παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα η οποία δέχτηκε τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, είτε τρανζιτ είτε ως εγκατάσταση τα τελευταία δύο χρόνια, ήταν ταυτόχρονα και η χώρα στην οποία εκδηλώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων, τα λιγότερα κρούσματα ρατσισμού, ξενοφοβίας, ενώ σε άλλες χώρες βλέπουμε τι γίνεται. Νομίζω ότι αυτό σε ένα βαθμό το πιστώνεται η κυβέρνηση, στο μέτρο που η ελληνική κυβέρνηση και ίσως ακολουθώντας, ασθμένοντας στη δεύτερη θέση η γερμανική, αλλά βασικά η ελληνική κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση η οποία έχει φιλοπροσφυγική αφήγηση και δεν είναι στην αντίληψη του ότι έρχονται να μας αφελληνίσουν, έρχονται να καταλάβουν τις πόλεις μας, έρχονται να κάνουν, έρχονται να ράνουν. Άρα ένα θετικό της υπόθεσης, για να ξεκινήσω από το θετικό, είναι ότι η ελληνική κοινωνία και με την ιστορία που έχει, δηλαδή μια χώρα που έχει, από την οποία έχουν φύγει μετανάστες και πρόσφυγες και έχουν ξαναέρθει μετανάστες και πρόσφυγες, κρατάει αυτή τη στάση. Αυτό είναι το καλό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν προβλήματα, διότι όσο και αν η συμφωνία, η οποία έχει όλα τα προβλήματα που έχει, κατόρθωσε να ανακόψει τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, δηλαδή δεν έρχονται 1.500 και 2.000 την ημέρα, πράγμα το οποίο θα οδηγούσε σε 10 μέρες, σε 15 μέρες, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες τα νησιά και μετά και την ενδοχώρα να παραλύσουν τελείως. Παρόλα αυτά, πρώτα απ' όλα εξακολουθεί και έρχεται κόσμος. 100 την ημέρα σημαίνει 3.000 το μήνα. Οι δυνατότητες, οι υποδομές, το ψυχολογικό, ας πούμε, στα νησιά, τα οποία είναι μικρά νησιά τα περισσότερα και με μικρό πληθυσμό, δημιουργούν προβλήματα. Η παραταταμένη παρουσία ανθρώπων σε συνθήκες αβεβαιότητας, ματέωσης προσδοκιών, αγωνίας για το μέλλον, ταλαιπωρίας και κακουχίας, διότι κανένας από εμάς δεν νομίζω ότι θα ήθελε να μένει είτε σε σκηνή ή σε κοντέινερ για παρατεταμένα διαστήματα κτλ. Όλα αυτά κάνουν τη δουλειά μας ακόμα πιο δύσκολη. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Θεωρούμε μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι τουλάχιστον ο κόσμος, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην υπηρετική Ελλάδα, έχει μπει σε μία σειρά, προχωράει και το ζήτημα της εκπαίδευσης, φτιάχνονται και κάποιες δομές φιλοξενίας. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε καθαρά στο μυαλό μας ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, με βάση το γεγονός ότι έχουμε θαλάσσια σύνορα, η οδός εισόδου των προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά δεν πρόκειται ποτέ να είναι στεγανή. Επίσης, το γεγονός ότι είναι σφραγισμένα τα βόρεια σύνορά μας από τις ακροδεξιές κυβερνήσεις, ας πούμε, του Βίζεγκραντ και με πλάτες ή με κλείσιμο ματάκι και από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, είναι επίσης ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Άρα, στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε γκράντε πολιτική στο προσφυγικό. Υπάρχουν προσπάθειες που κάνει ο Τσίπρας και με το Ρέντσι, γιατί και η Ιταλία είναι μια χώρα που έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλά γκράντε πολιτική δεν μπορείς να κάνεις σε κάτι το οποίο ξεπερνάει, ας πούμε, τα όρια σου, τα εδαφικά και τα σύνορά σου. Μπορείς όμως να κάνεις καλή διαχείριση. Νομίζω ότι κάνουμε καλή διαχείριση, παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποια εμπειρία στο θέμα αυτό. Και πιστεύουμε ότι αν υπάρξει και μια πίεση προς την Ευρώπη να ανταποκριθεί στα πράγματα στα οποία θα έπρεπε να ανταποκριθεί, δηλαδή σε προσωπικό βοήθεια και με εγκαταστάσεις, τουλάχιστον για το ορατό μέλλον η κατάσταση θα είναι απολύτως ελέγξιμη. Η αποτίμηση για την εφαρμογή της συμφωνίας ποια είναι που γίνεται μέχρι τώρα, γιατί έβαλες το οικονομικό τώρα και το προσωπικό μέσα, που ήταν κομμάτι της συμφωνίας που είχε δώσει η Ευρώπη, αλλά ναι, δεν βλέπουμε να... Υπάρχει ένα πράγμα αντικειμενικό, το οποίο λέει ότι πέρσι το καλοκαίρι φτάναν στα νησιά 5.000 άτομα την ημέρα. Μια εβδομάδα πριν από τη συμφωνία, παρότι είχαν κλείσει τα σύνορά μας, φτάναν στα νησιά 1.500-2.000 άνθρωποι την ημέρα και τώρα φτάνουν από 50 έως 100. Αυτό είναι υποδεκαπλασιασμός. Και είναι ένας υποδεκαπλασιασμός τέτοιος που έχουμε μια ποσοτική αλλαγή, η οποία στην πραγματικότητα συνιστά και
και ποιοτική αλλαγή. Άμα είναι δια 10 εκ των πραγμάτων, καταλαβαίνουμε ότι η συμφωνία η οποία είχε και ένα χαρακτήρα υποχρεωτικότητας για μας, διότι κάποια στιγμή μας κλείσαν τα σύνορα και είπαν, έτσι παιδιά, έχουν κλείσει τα βόρεια σύνορά σας, έρχονται από απέναντι, τι θα κάνετε. Με αυτήν την έννοια λοιπόν η συμφωνία έχει ένα θετικό πρόσημο παρά τα πάρα πολλά προβλήματα που έχει και σε δικαιωματικά και στο ένα και στο άλλο. Επίσης πρέπει να κρατήσουμε ως θετικό της συμφωνίας, παρότι δεν αφορά ειδικά την Ελλάδα, το γεγονός ότι περιλαμβάνει για πρώτη φορά την υποχρέωση των Ευρωπαίων να εξασφαλίσουν μια νόμιμη και ασφαλή οδό εγκατάστασης προσφύγων στα εδάφη τους. Αυτό έχει καταγραφεί και συμφωνία και σε ευρωπαϊκές συνόδους και το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κατάκτηση προς τη δική μας κατεύθυνση, κυρίως αν σκεφτεί κανείς το συσχετισμό δυνάμεων μέσα στον οποίο επιτεύχθηκε. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του κινήματος, ας πούμε, του φιλειρηνικού, του φιλοπροσφυγικού, του αντιρατσιστικού στις χώρες υποδοχής, στις χώρες δηλαδή όπου θέλουν να φτάσουν οι πρόσφυγες, αυτόν τον σχεδόν συμβολικό αριθμό των 70.000 μετεγκαταστάσεων από την Τουρκία που περιλαμβάνει η συμφωνία, να τους κάνουν 700.000, να τους κάνουν, ξέρω εγώ, 7 εκατομμύρια, που δεν θα τις κάνουν 7 εκατομμύρια, αλλά το να τις κάνουν 700.000 δεν είναι πάρα πολύ σημαντική ιστορία, δεν θα έχουν σημαντικό πολιτικό κόστος, παρά το γεγονός ότι μετά το Brexit και μετά τις εκλογικές αποτυχίες της Μέρκελ στη Γερμανία και της αντίστοιχης αύξησης των δυνάμεων της ξενοφοβικής εναλλακτικής για τη Γερμανία, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα πράγματα μπορεί να σκληρύνουν ακόμα περισσότερο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε τα προβλήματα τα οποία θα βάλει η ζωή μπροστά μας. Γιώργο, ασχολείσαι δημοσιογραφικά με το τι συμβαίνει τα τελευταία 20 χρόνια περίπου. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς να μπορέσει να ασκήσει αριστερή πολιτική, όχι ριζοσπαστική αριστερή πολιτική, αλλά αριστερή πολιτική κάτω από το βραχνά των μνημονίων. Μήπως τελικά ό,τι και να κάνει θα βγει χαμένο? Κοίτα, τα κόμματα και μάλιστα τα κόμματα της αριστεράς έχουν πάντα ένα χαρακτηριστικό, δεν θέλω να πω τη βαριά και ρομαντική λέξη αυτοθυσίας, αλλά έχουν και ένα τέτοιο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, κάνεις ορισμένα πράγματα τα οποία γνωρίζεις ότι μπορεί να τα πληρώσεις, και οι πολιτικοί μας πρόγονοι έχουν κάνει πολύ πιο σοβαρά πράγματα με πολύ μεγαλύτερα ρίσκα και τα έχουν πληρώσει πολύ πιο ακριβά. Άρα, εντάξει, άμα είναι να το φάει ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή κάνει αυτά τα οποία κάνει, θα είναι η μοίρα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην αριστερά μπήκαμε για να προσπαθήσουμε ορισμένα πράγματα. Μια λύση η οποία λέγεται κάθομαι απ' έξω και καταγγέλλω ή βγαίνω από την πόρτα επιζητώντας μετά να με σπρώξουν να μπω από το παράθυρο, προφανώς δεν είναι λύση. Εδώ όμως υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Το ένα είναι ότι για να μπορέσεις να κάνεις ορισμένα πράγματα και στο ελληνικό κράτος και στην ελληνική κοινωνία έτσι όπως είναι φτιαγμένα και με αυτή την προϊστορία που έχουν, δεν σε φτάνει μία τετραετία, δεν σε φτάνει ενδεχομένως ούτε δύο τετραετίες, αλλά ο ωφέλιμος πολιτικός σου χρόνος δεν είναι τέτοιος, με την έννοια του ότι δεν ξέρεις αν η κοινωνία θα αναγνωρίσει τελικά την προσπάθεια την οποία κάνεις, και εξαρτάται και από σένα το αν μπορείς σε όλο αυτό το πράγμα να το εντάξεις ένα σχέδιο και σε μία αφήγηση που να λες ότι κοιτάξτε να δείτε, τώρα μπορούμε να κάνουμε αυτό προκειμένου μετά να κάνουμε το άλλο και μετά να κάνουμε το άλλο, και γι' αυτό θέλουμε να μας δώσετε έναν χρόνο να το κάνουμε. Αυτό είναι ένα πράγμα πάρα πολύ βασικό. Το άλλο είναι ότι πάλι ορισμένα πράγματα βρίσκονται έξω από το πεδίο εθνικού ελέγχου. Μπορεί μεν οι πολιτικές να ξεδιπλώνονται από μια κυβέρνηση στον εδαφικό χώρο του οποίου έχει την ευθύνη, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε ότι ορισμένες από τις προσδοκίες τις οποίες είχαμε και ορισμένες από τις αναλύσεις τις οποίες κάναμε δεν δικαιώθηκαν. Βλέπουμε ότι υπήρξαν φαινόμενα τα οποία δεν περιμέναμε, ας πούμε, όπως το Brexit. Βλέπουμε ότι το να γίνει υποντέμος κυβερνητικό κόμμα στην Ισπανία ώστε να υπάρχει μια
ισχυρή, ας πούμε, κίνηση του Νότου. Με εμάς τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους δεν ευωδόθηκε. Βλέπουμε όμως ταυτόχρονα ότι οι Ιταλοί κάνουν κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι περισσότερο προς την κατεύθυνση τη δική μας. Άρα, επειδή δεν ξέρουμε τα επόμενα χρόνια πώς πρόκειται να εξελιχθούν τα πράγματα στην Ευρώπη, όχι τα επόμενα χρόνια, ούτε σε ορίζοντα εξαμήνου, δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο βάλει η ζωή μπροστά μας. Και μια ερώτηση που μου κάνει σχεδόν σε όλους τους καλεσμένους εδώ πέρα, νομίζω και είναι πολύ κρίσιμη για την επόμενη μέρα του συνεδρίου. Κόμμα κυβέρνηση. Ποια είναι αυτή η σχέση που μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα στις συνθήκες που έχουν περιγράψει και κυρίως μέσα στις συνθήκες κυβέρνησης αριστεράς για να αποτραπούν και τα φαινόμενα που ενδεχομένως να έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα. Ναι. Πρώτα απ' όλα το κυβέρνηση αριστεράς να το βάζουμε πάντα με το αναστερίσκο ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι συμμαχική κυβέρνηση αριστεράς με ένα κόμμα το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι εγγράφεται στην αριστερά, άρα βάζει ορισμένα. Τον έχεις φέλει λίγο στην αριστερά, μάλλον τον Πάνο Καμένο. Ναι. Συντρόφοι και συντρόφοι, χθες αποκάλεσε τον κόσμο του συνεδρίου. Όντως, με εντυπωσίασε εμένα αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξεκινάμε από μια ίδια αφετηρία και δεν θεωρούμε όλοι κατακτημένες ορισμένες απόψεις ή ορισμένα ζητήματα συνείδησης και πολιτισμού κτλ. Δεν θες να πας και με βάση την ελληνική πολιτική ιστορία και τις περιπτώσεις του ΠΑΣΟΚ σε ένα είδος κρατικοποίησης του κόμματος. Από την άλλη, δεν μπορείς να πας και σε μια αντίληψη πλήρους διαχωρισμού του κόμματος από την κυβέρνηση, του στείλει η κυβέρνηση κάνει τη βρώμικη δουλειά ή έχει μια εξαναγκασμένη πορεία και το κόμμα μπορεί να είναι φιρουλή φιρουλά. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να μπορούν να παντρευτούν αυτά τα δύο πράγματα μεταξύ τους. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι και διάφοροι πρώην σύντροφοί μας θεωρούν ότι ο διεισμός αυτός τον οποίο είμαστε αναγκασμένοι να υφιστάμεθα, διότι είναι η πραγματικότητα, είναι κάτι παράλογο. Παράλογο, ξεπαράλογο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε μια κυβέρνηση της αριστεράς, άρα είμαστε η κυβέρνηση. Έχουμε την διακυβέρνηση της χώρας, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μέχρι πριν από 3-4 χρόνια αυτό δεν μπορούσε να υπάρξει ούτε καν ως όνειρο στη σκέψη των αριστερών και ούτε ως όνειρο συμμετοχής σε κυβερνήσεις με πολύ πιο soft χαρακτήρα. Αλλά θέλω να πω, ας πούμε, ότι ο κυρκισμός ως αντίληψη ποια ήταν. Ήταν ότι ιτηθήκαμε στρατιωτικά στον εμφύλιο, άρα προκειμένου να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, το μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι αθρηστικά η αριστερά να είναι ένα 10% και να μπολιάζει, όπως έλεγε ο Κύρκος, με προοδευτικές ιδέες στην κοινωνία. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την επιλογή, η οποία κατά την άποψή μου έγινε ψυχολογικά το 8 το Δεκέμβρη και μετά το 12, περάσαμε από το στάδιο αυτό της αμυντικής και της ιτημένης αριστεράς στη φάση μιας αριστεράς η οποία βρέθηκε στην επίθεση. Άρα το γεγονός ότι έχουμε την κυβέρνηση είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό βάζει μπροστά στο κόμμα ορισμένα καθήκοντα να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και πρέπει να το βρούμε, διότι δεν μας έχει ξανασυμβεί αυτό το δρόμο, δεν τον έχουμε, θα πρέπει να τον ανοίξουμε, να βρούμε τις ισορροπίες οι οποίες θα επιτρέπουν στο κόμμα να παίρνει πράγματα από την κοινωνία και να οργανώνει την κοινωνία και ταυτόχρονα να πιέζει και να στηρίζει την κυβέρνηση. Αυτά έχουν ένα στοιχείο αντίφασης, αλλά έτσι είναι η ζωή. Μέσα στις αντιφάσεις μας ζούμε και προσπαθούμε κάθε φορά για το καλύτερο. Άμα ήταν όλα παιδική χαρά, δεν θα ήμασταν και εδώ τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ. Συνεχίζουμε εμείς το...